Είστε επικεφαλής της παράταξης στο Δήμο Αθηναίων του ΣΥΡΙΖΑ και διάβασα, διορθώστε με αν κάνω λάθος, ότι επί της αρχής ψηφίσατε τον μεγάλο περίπατο. Θέλετε να μου εξηγήσετε, είναι όπως το φανταζόσασταν, γιατί το υπερψηφίσατε? Φαίνεται ότι μαρτυράνε οι κάτοικοι του κέντρου και οι εργαζόμενοι σε αυτό όλη αυτή την εβδομάδα. Κυρία Γιάμαλη, νομίζω ότι πολύ εύκολα μπορούμε να συμφωνήσουμε σε δύο πράγματα. Mm-hmm. Το πρώτο είναι ότι δεν θα βρούμε ούτε έναν άνθρωπο που ζει στην Αθήνα, εργάζεται ή μετακινείται στο κέντρο που δεν θα συμφωνήσει ότι η Αθήνα χρειάζεται περισσότερο δημόσιο χώρο. Χρειάζεται περισσότερο δημόσιο χώρο, χρειάζεται να ξαναδεί τα ζητήματα μετακίνησης. Το δεύτερο, στο οποίο όμως θα συμφωνήσουμε πάλι πολύ εύκολα, είναι ότι μια κακή υλοποίηση μπορεί να ακυρώσει μια πραγματική ανάγκη. Αυτή τη στιγμή, δυστυχώς, ο Δήμος Αθηναίων τα ακούει γιατί δεν άκουσε όταν έπρεπε να ακούσει. Τι δεν άκουσε όταν έπρεπε να ακούσει? Δεν άκουσε ότι έπρεπε να γίνει πραγματική διαβούλευση με το Δήμο. Ενώ το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από δικιά μας πρόταση, ψήφισε να λειτουργήσουν δύο συμβουλευτικές επιτροπές, μία επιτροπή επιστημονικής παρακολούθησης και μία επιτροπή διαβούλευσης, αυτές οι επιτροπές δεν έχουν λειτουργήσει ποτέ. Δεν προχώρησε με βάση την εισήγηση που ψήφισε το Δημοτικό Συμβούλιο, μια εισήγηση που έλεγε, γιατί όπως ξέρετε κάθε συγκοινωνιακή μελέτη έχει σενάρια. Δεν μπορείς να κάνεις μια συγκοινωνιακή μελέτη από ανθρώπους πολύ σοβαρούς καθηγητές του Πολυτεχνείου χωρίς σενάρια. Το σενάριο το οποίο ήταν αυτό το οποίο είναι βιώσιμο για την πόλη, είναι το σενάριο το οποίο περιλαμβάνει ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς. Δεν έχει γίνει αυτό, λέτε. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος μετακινούμε με τρένο και μετρό. Mm-hmm. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ άσχημη πια στο τρένο και στο μετρό. Η ιστορία ότι κρατάτε αποστάσεις στο τρένο και στο μετρό είναι απλά κάνουμε το σταυρό μας και μπαίνουμε μέσα. Και περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί. Δεν γίνεται. Είναι παραλογισμός να θεωρήσω ότι θα μειώσει την κίνηση του αυτοκινήτου χωρίς να ενισχύσει τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Με αυτή την έννοια, δεν μπορείς να κάνεις τόσο μεγάλες αλλαγές στην πόλη χωρίς να σέβεσαι το διάλογο, χωρίς να ακούς την πόλη και χωρίς, αν θέλει, να σέβεσαι και την καθημερινότητα της πόλης. Αλλά εδώ υπάρχουν και άλλα δύο πολύ κρίσιμα ερωτήματα. Ένα πρώτο κρίσιμο ερώτημα είναι ότι σταδιακά το μεγαλύτερο ζήτημα είναι τι θα μείνει όρθιο στο κέντρο της Αθήνας. Δηλαδή, κινδυνεύουμε η Αθήνα να χάσει τον χαρακτήρα του λιανεμπορίου, τον χαρακτήρα της μικρής μεταποίησης και να δούμε ένα κέντρο το οποίο απλά θα βουλιάξει στα τραπεζοκαθίσματα. Αυτή είναι η μεγάλη εμπειρία και εμείς από την πρώτη στιγμή ζητήσαμε από τη Δημοτική Αρχή. Άρα θα μπουν λουκέτα σε συγκεκριμένους κλάδους οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο κέντρο. Να είμαι πολύ συγκεκριμένος. Η Αθηνάς είναι ένας πολύ εξειδικευμένος χώρος βιομηχανικού εμπορίου. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να κατέβει με τα πόδια να ψωνίσει μια γεννήτρια και να φύγει περπατώντας. Αν δεν λυθούν αυτά τα ζητήματα, αν δεν υπάρξουν συγκεκριμένες πολεοδομικές μέρημνες που μπορούν να υπάρξουν, αλλά μέχρι στιγμής ο Δήμος δεν έχει πει ξεκάθαρα ποια είναι η κατεύθυνσή του. Κρατάει πολλά χρόνια, έτσι δεν είναι, κύριε? Ναι. Αλλά από τη στιγμή που επιλέχθηκε να γίνει παρέμβαση, και ξαναλέω, εμείς δεν θέλουμε να πάμε σε μια ευκολία του όχι, δεν χρειάζεται να αλλάξει τίποτα στο κέντρο. Προφανώς και χρειάζεται να αλλάξει. Αλλά χρειάζεται να αλλάξει ακούγοντας τους ανθρώπους. Δεύτερο μεγάλο ζήτημα, κατοικία στο κέντρο. Η Δημοτική Αρχή έχει γνώμη για τη βραχυχρόνια μίσθωση ή δεν έχει γνώμη για τη βραχυχρόνια? Θέλουμε άνθρωποι Αθηναίοι να μένουν στο κέντρο της πόλης ή θεωρούμε ότι το κέντρο της Αθήνας είναι μόνο για τουριστικούς προορισμούς? Θα μου επιτρέψετε προορισμούς. Το θέμα της βραχυχρόνιας μίσθωσης το έλυσε η ζωή και ο κορονοϊός, γιατί πολλοί είμαστε αυτοί που ξεσπιτωθήκαμε λόγω βραχυχρόνιας. Βραχυπρόθεσμα μίσθωσης, θα έλεγα, για τη βραχυχρόνια μίσθωση. Μακροπρόθεσμα η Ελλάδα θα παραμείνει τουριστικός προορισμός. Από την άλλη, θα μου επιτρέψετε, βραχυχρόνια μίσθωση υπήρχε και επί των ημερών της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και δεν κάνατε κάτι γι' αυτό. Όχι ακριβώς. Αυτό το οποίο έκανε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ότι πρώτη φορά έκλεισε το φορολογικό παραθυράκι και άρα πλέον η βραχυχρόνια μίσθωση φορολογείται και είχε ετοιμάσει και την επιτροπή η οποία προετοίμαζε την πρόταση για τη βραχυχρόνια μίσθωση. Τελευταία φράση και να κλείσω, κυρία Γιάμαλη, με αυτό. Ναι, παρακαλώ. Εμείς, ξαναλέω, επί της αρχής θα στηρίζουμε κάθε σχέδιο που διεκδικεί το δημόσιο χώρο. Αλλά θα είμαστε κάθετα αντίθετοι σε οτιδήποτε σέβεται την καθημερινότητα της πόλης και το δημόσιο χρήμα. Και γιατί λέω το δημόσιο χρήμα? Γιατί η εισήγηση που πέρασε στο Δημοτικό Συμβούλιο έλεγε ότι οι παρεμβάσεις που θα γίνουν αυτή την περίοδο, ακριβώς επειδή είναι μη μόνιμου χαρακτήρα παρεμβάσεις, θα γίνουν με πολύ χαμηλά. Με σαρντινιέρες, με παγκάκια. Θα γίνουν με πολύ χαμηλά ποσά. Και πολύ χαμηλά ποσά, 5-700 για ένα παγκάκι. Και ξαφνικά βρισκόμαστε μπροστά σε μια οικονομική επιτροπή, γιατί πρέπει να είναι καθαρό ότι αυτά τα ποσά δεν ψηφίστηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο, ψηφίστηκαν από την Οικονομική Επιτροπή, μόνο από την παράταξη του κυρίου Μπακογιάννη. Ναι. Κανένας από την αντιπολίτευση δεν στήριξε. Ξαφνικά βρισκόμαστε μπροστά σε μια οικονομική επιτροπή, η οποία αγοράζει παγκάκια με 5 χιλιάρικα και ζαρτινιέρες με 4,5 χιλιάρικα. Πρέπει να είναι πολύ όμορφα παγκάκια.
Δεν ξέρω. Αν δεν φτιάχνουν και καφέ και δεν στο σερβίρουν, νομίζω δεν αξίζουν τα 5.000. Γι' αυτά έγινε κάποιο διαγωνισμό, κύριε Ηλιόπουλε. Υπήρξε διαγωνισμό, γίνανε δύο διαγωνισμοί, αλλά οι διαγωνισμοί είχαν τόσο στενά χρονικά όρια και τόσο αυστηρέ προποθέσει που υπήρξαν και δημόσιε καταγγελίε, παραδείγματο χάρη από του γεωτεχνικού, ότι ο διαγωνισμό ήταν φωτογραφικό. Συγκεκριμένα στον έναν ήρθαν μόνο τρει προσφορέ. Στον δεύτερο διαγωνισμό ήρθαν πάλι τρει προσφορέ, οι δύο δεν κατέθεσαν καν τα χαρτιά, άρα μείναμε μόνο με έναν. Έχουν υπάρξει διαγωνισμοί, να πούμε και με μία προσφορά και εδώ και πολύ καιρό, έτσι. Τρει προσφορέ είναι μία. Θα μου επιτρέψετε να τοποθετηθείτε μετά το διάλειμμα, Μάρια μου, γιατί πιέζομαι από τον χρόνο. Παράκληση μετά το διάλειμμα, να ακούσουμε τι έχει να πει και ο Μάριο και ο κ. Μαρκόπουλο, βέβαια, και ο κ. Κρυθαρίδη. Επιστρέφουμε.